Συναυλία στην Κύπρο έδωσε ο Σάκης Ζουρβάς με τις θαυμάστριές του να παραλυρούν, ανεβαίνοντας στη σκηνή για να αγκαλιάσουν τον αγαπημένο τους τραγουδιστή. Τι έγινε ρε παιδιά? Σιγά καλέ, το χέρι σήκωσε. Ο Σάκης Ζουρβάς έστελνε φιλιά και οι ρουβίτσες παραλυρούσαν. Φωνές, κλάματα και κυνηγητό. Καλά, αυτή ήταν η προθέρμανση κατά την άφηξη του τραγουδιστή στην Κύπρο. Πού να δείτε τι έγινε στη συναυλία. Σαντουιτσίτα. Μπουρ στο ψητό. Κορίτσι, ψυχραιμία. Ο άνθρωπος θα γίνει πατέρας για τρίτη φορά. Και ετοιμάζεται και για γάμο σε λίγο. Μας τα είπε εμάς λίγο πριν απογειωθεί για Κύπρο. Ο μικρό, τον Πίπη, πού θα τον βαφτίσετε? Θα δούμε. Όχι ακόμη, μαζί με το γάμο να τον περιμένουμε. Θα το μάθουμε. Το τρίτο παιδάκι, αγόρι κορίτσι, έχετε μάθει το φίλο? Όχι ακόμα. Ανυπομονή, θέλει αγόρι κορίτσι, έχει κάποια προτίμηση? Όχι. Γιατί μπαμπάδε. Σε... Να είναι και ό,τι να είναι που λένε. Κάτια δεν ήθελε να έρθει μαζί? Κάτια όχι, δεν μπορούσε να έρθει μαζί σήμερα. Όλα καλά με την εγκυμοσύνη? Όλα τέλεια, ναι. Περάσε τα όμορφα. Πολύ. Τώρα ξεκίνησε η δουλειά. Ο Σάκης τραγούδησε για φιλανθρωπικό σκοπό στο 20ο Φεστιβάλ Γάλακτος στη Λευκοσία, ενώ ήταν η δεύτερη συναυλία του στην Κύπρο για αυτό το καλοκαίρι. Λαοθάλασσα από κορίτσια. Ο Γιάννης Λάτσιος θα γίνει για λίγο ηθοποιός αφού θα πάρει μέρος σε ένα επεισόδιο της σειράς του Αλέξανδρου Ρίγα. Τον είδαμε κριτή. Τον είδαμε χορευτή. Τώρα θα τον δούμε και ηθοποιό. Ο Γιάννης Λάτσιος είπε το μεγάλο ναι στην πρόταση του Αλέξανδρου Ρίγα και θα πάρει μέρος σε ένα από τα επεισόδια της σειράς «Αμάρτημα της μητρός μου». Αν δεν έπρεπε να επιστρέψουμε απόψε στην Αθήνα, θα σου έκανα 2-3 μέρες ξενάγηση στο νησί. Κι εγώ. Αν δεν ήσουν όλα αυτά που μισώ, θα καθόμουν να με ξεναγήσεις. Στην ίδια σκηνή με τον Γιάννη Λάτσιο θα παίξει και ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, ένας από τους πρωταγωνιστές της σειράς. Ο ηθοποιός μας δήλωσε ότι το σενάριο το έχει διαβάσει, αλλά η συγκεκριμένη σκηνή δεν έχει ακόμη γυριστεί. Βεβαίως και ισχύει. Αλλά θα παίξει τον εαυτό του, θα κάνει το Γιάννη Λάτσιο. Δηλαδή δεν θα παραστήσει κάτι, θα βγει μια σκηνή του επεισοδίου και θα γίνει το Γιάννη Λάτσιο, όπου έχουμε πάει εμείς και του ζητάμε μια χάρη, τέλος πάντων, και μας κάνει αυτός μια χάρη. Μια χάρη για μια τηλεοπτική εκπομπή, αυτό που είναι η δουλειά του Γιάννη Λάτσιο δηλαδή. Η μία είδηση αυτού του ρεπορτάζ είναι το θάρρος του Γιάννη Λάτσιου να παίξει έστω και τον εαυτό του σε μια σειρά. Αλλά η άλλη είδηση είναι ότι το αμάρτημα της μητρός μου θα συνεχιστεί για ακόμη μια τηλεοπτική σεζόν την ώρα που τα ελληνικά σύριαλ είναι ελάχιστα. Ούτε το πιστεύω αυτό που μου συμβαίνει. Ότι μέσα σε αυτή την απόλυτη ξηρασία, μέσα σε αυτή την απόλυτη κρίση, τη χρεοκοπία, τη δυστυχία, εμείς κάνουμε ένα σύριαλ. Σαν τον παλιό καλό καιρό, ενώ δεν γίνεται τίποτα όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Είναι λαχείο, δηλαδή είχα να κάνω τηλεόραση σύριαλ 5 χρόνια ή 6. Και ξαφνικά μου έτυχε την κρίση να κάνω εγώ σύριαλ όταν δεν κάνει κανείς. Τι να πω κι εγώ. Πέφτω στα γόνατα και ευχαριστώ τον Θεό. Τα τουρκικά σύριαλ που έχουν κατακλείσει την ελληνική τηλεόραση είναι η εύκολη λύση μέσα στην κρίση. Αφού είναι ένα φθηνό προϊόν και σημειώνει μάλιστα υψηλά ποσοστά τηλεθέασης. Εδώ είναι η Ελλάδα και παίζουμε τουρκικά. Ενώ αντίστοιχα στην Τουρκία δεν παίζονται ελληνικά. Είναι πολύ λογική η εξήγηση, είναι πάρα πολύ φθηνά. Αν για το ελληνικό σύριαλ πρέπει να δώσει 100 ευρώ, για το τουρκικό δίνει 30. Διότι το ελληνικό πρέπει να παραχθεί. Ενώ το τουρκικό είναι έτοιμο. Σωστά. Σαν το έτοιμο φαγητό ένα πράγμα. Το βάζεις στο πιάτο και το τρως. Νέο ραντεβού στους δρόμους δίνουν την Πέμπτη οι ένστολοι, οι οποίοι στις 5.30 το απόγευμα θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Καλλιμάρμαρο. Μαζί με τη Σάσα Σταμάτη, Κατερίνα Καινούριου διασκέδασε στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται η Δέσποινα Βανδύ και ο Αντίπας και η Βέγγας. Η στιγμή
που η Δέσποινα Βανδύ συναντά τον Αντίπα πάνω στην σκηνή. Η στιγμή που οι θαμώνες του νυχτερινού κέντρου ερωτεύονται, θυμούνται και ζουν μέσα από τις μεγάλες μουσικές επιτυχίες. Ανάμεσα στο ερωτευμένο κοινό και η παρουσιάστρια Κατερίνα Καινούριου, η οποία δεν σταμάτησε να τραγουδά. Συμμετείχε μόνο στα καψουροτράγουδα. Το μήνυμα παραδόθηκε. Θέλει η παρουσιάστρια να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει. Η αφιέρωση έφυγε κατευθείαν προς Σκωτία μεριά στο μέρος που βρίσκεται ο σύντροφός της Γιώργος Σαμαράς. Την ώρα που οι φήμες θέλουν σύννεφα στη σχέση τους, η παρουσιάστρια το έχει ρίξει έξω με φίλους. Μαζί της η σεληνιασμένη Σάσα Σταμάτη. Περνούσαν η Γαμπρία από μπροστά της, αλλά η Σάσα εκεί, πιστή στο χορό της. Ο Βόλος χόρεψε συρτάκι και κέρδισε μία θέση στο ρεκόρ Guinness. Τις εντυπωσιακές εικόνες κατέγραψε με την κάμερα του Στάρο Γρηγόρης Μπάκας. Χορεύω από παλιά, χορεύω break dance, χορεύω το χορό του Ζαλόγκου, χορεύω γενικότερα πάρα πολλούς χορούς. Σημειώστε το όνομά μου. Είμαι ο Γρηγόρης ο χορευτής. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Θα με σημειώσετε και εμένα εδώ? Όχι. Ευχαριστώ. Η 35 ανέκλεισε. Α, 35 είναι, ανά 35. Ανά 35. Λόγω ηλικίας? Όχι. Λόγω προσόντων. Μια καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε. Μπορούμε να κάνουμε μια εξαίρεση. Έχετε καθόλου άγχος? Ναι, εγώ πολύ, γιατί ξέρω τα βήματα τόσο καλά και οι άλλοι είναι λίγο αδιάβαστοι. Γεια σου το κόρι. Μορφώνα, εσύ θα χορέψεις. Βεβαίως. Είμαστε έτοιμοι για το ρεκόρ. Έτοιμοι, έτοιμοι. Άμα δεν το πάρουμε εμείς, ποιος θα το πάρει? Σας θέλω δυνατούς, παιδιά. Εντάξει, σιγά σιγά. Πάω και εγώ μαζί τους, πού πάμε? Πού πάμε?